Ένα καλεσμένο είχαμε για τη δεύτερη ώρα, τελικά ήρθανε δύο καλεσμένοι. Έχουμε την οικογένεια Μπινιάρη εδώ. Τον κύριο Σταύρο Μπινιάρη, τον προπονητή της Κόρινθος 06 και τον Μπινιάρη Τζούνιορ, τον Δημήτρη. Δημήτρη, να σε καλωσορίσουμε στον Ηλέκτρα. Ελπίζουμε να είναι όμορφη η εμπειρία σου. Πρώτη φορά έρχεσαι σε ραδιοφωνικό σταθμό. Να. Ναι. Και μαζί έχουμε και τον μπαμπά. Θα μιλήσουμε για την Κόρινθο 06. Ναι. Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Ήδη έχασες. Ήδη έχασες. Λοιπόν, Σταύρο, καλώς όρισες. Μιλάμε για μία Κόρινθος 06, μία ομάδα που μπήκε στη ζωή μας εδώ και δύο χρόνια δυνατά, με ένα μπαμ, και πραγματικά προσπαθεί να βρει τη θέση της στην καρδιά του κορινθιακού κοινού. Μία ομάδα που έχει προσφέρει ωραία μπάλα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά μία ομάδα που δεν είναι οι συνθήκες έτσι, είναι δηλαδή, μπήκαμε σε μία κατάσταση ακραίας πόλωσης από την πρώτη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά που γίνεται εκεί, με πολύ όμορφες ακαδημίες, με παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνετε, για να λέμε και τα θετικά της κάθε ομάδας, και μας αρέσει να βλέπουμε και παιδιά να προωθούνται και στην πρώτη ομάδα από τις ακαδημίες. Αυτά έχουν πέσει όλα στις δικές σου πλάτες. Ναι, δεν είναι μόνο στις δικές μου πλάτες, είναι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις ακαδημίες, όπως είναι ο Βάπης ο Πάντας και ο Βλάσης ο Δήμος. Είναι μια ομάδα, μια διοίκηση, η οποία οργανώνει όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει την ποδοσφαιρική στο 06. Εγώ θα ήθελα όμως, κύριε Τσαρμπή, για να απαντήσουμε και σε αυτά που λέμε, ειδικά μια κουβέντα ωραία. Ξεκινάμε μια κουβέντα ωραία. Ότι η λέξη πόλωση που χρησιμοποιήσατε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ναι, δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Εγώ είπα όμως ότι είμαστε αντίθετοι και πρέπει να είμαστε αντίθετοι σε αυτή την πόλωση, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό σπορ, έτσι, ένα λαοφιλές σπορ, το οποίο η πόλωση δεν του κάνει καλό. Είναι για να περνάμε καλά το ποδόσφαιρο. Είναι για να περνάμε καλά. Γιατί κάπου το έχουμε χάσει λίγο. Πιστεύω ότι με την πόλωση, η οποία δεν πιστεύω ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο θα διώξει πιθανόν και θα αποθαρρύνει τον κόσμο και τους επιχειρηματίες, αν θέλετε, να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε αυτό. Είναι δύο πράγματα. Απ' τη μία, ναι, έχει την πλάκα αυτή η κόντρα 06 με Μπάρτσα. Ναι, όπως ποια είναι η ομάδα. Ναι. Απλώς είναι για λίγους. Δηλαδή είναι για αυτούς που γουστάρουν αυτό το πράγμα. Για τους υπόλοιπους που θέλουν να δουν μπάλα, ή για τους επιχειρηματίες, ή τους αναγκάζεις να δώσουν διαφήμιση και στις δύο ομάδες, ή απέχουν τελείως και από τις δύο ομάδες για να μην παρεξηγούνται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, του κορινθιακού ποδοσφαίρου. Πήγατε παρακάτω, αυτό ακριβώς θέλω να καταλήξω. Ότι όταν ένα προϊόν το κάνουμε ανταγωνιστικό και εκεί υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός, νομίζω ότι όλοι κερδίζουν. Και εσείς και εγώ και ο καθένας μας. Όταν υπάρχει μια πόλωση, που αυτή τη στιγμή η πόλωση υπάρχει δυστυχώς σε μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι ο Κορίνθιος φίλαθλος αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει και διψάει είναι να δει μια ομάδα επιτέλους στη Γάμα Εθνική, στη Β' Εθνική, από την πόλη του. Γιατί υπάρχουν και παραδείγματα και σε όμορους δημούς, νομούς, όπου ομάδες οι οποίες είχαν ιστορία μεγάλη, είναι χρόνια τώρα στο τοπικό και κάτω από το Α' τοπικό και στο Β', και υπάρχουν ομάδες οι οποίες λόγω της οργάνωσης αναδείχθηκαν και παίρνουν Super League. Ο κόσμος λοιπόν αυτό που θέλει είναι να δει μια ομάδα επιτέλους, η οποία να ανέβει κατηγορίες και να είναι η ομάδα του νομού, η ομάδα της πόλης του. Βλέπουμε, ας πούμε, τη Λαμία τώρα. Που πριν από 5 χρόνια ποιος το φανταζόταν ότι. Κανένα. Και έπαιζε με τον Μπάουκ και τον κέρδισε καλά στον Μπάουκ, γιατί έχει κάνει βήματα κάθε χρόνο σταθερά. Κάτι που δεν είναι. Αυτό βέβαια υπάρχει πολύ έντονο το ράβε ξύλων στις κορινθιακές ομάδες. Δηλαδή κάθε χρόνο βλέπουμε 13-14 μεταγραφές και στη 06 και στην Μπάρτσα και στις περισσότερες. Στις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς φέτος είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί αρκετοί ποδοσφαιριστές από τον νομό μας τίμησαν και ήρθαν στην ομάδα μας και έχουμε κάνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό μια ομάδα κορινθιακή. Με αυτόν τον τρόπο κάνανε και μεταγραφή οπαδών, οφείλω να σου πω. Γιατί είναι ωραίο να βλέπεις. Ναι, κοιτάξτε. Τώρα μην πω τη λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς οι άντρες. Είναι ωραίο να βλέπεις τον Κορίνθιο και να γυρνάει και να σου λέει. Εγώ μπορεί τον Αμπαδιωτάκη, μπορεί να μην έχω μιλήσει ποτέ.
Εγώ γούσταρα που το άκουσα αυτό το ότι εδώ είναι. Κωστής είναι ψυχή, όπως και πολλά παιδιά. Εμείς αισθανόμαστε καλύτερα, είναι αλήθεια και συμφωνώ με αυτό, που έχουμε μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από όλους τους Κορίνθους και αυτό έχει και πολλά πλεονεκτήματα, όπως είπατε και εσείς, όπως ο κόσμος, όπως μια ομάδα που ο Έλληνας λειτουργεί πάντα με το αίσθημα, του αρέσει το τοπικό. Έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ομάδες, τον Ολυμπιακό που έχει το Παναθηναϊκό 18 ξένους, δεν σε ελκύει. Δεν σε ελκύει να πάει να παρακολουθήσει ούτε να κάνει το δει στην τηλεόραση. Είδε ο Παναθηναϊκός ότι στηρίζεται στον Ουζουνίδη που είναι δικό του παιδί και πώς αλλάζει η νοοτροπία και η λογική της ομάδας. Βέβαια. Οπότε εμείς κάναμε αυτή την κίνηση και θεωρούμε ότι. Μόνο κερδισμένοι θα είστε από αυτό. Ναι, από πιστεύω αυτό, ότι μόνο από αυτό ήδη είμαστε κερδισμένοι. Μόνο κερδισμένοι. Γιατί θα πας να δεις τον Κορίνθιο παίχτη που κάνει την πορεία πρωταθλητισμού. Όπως και πέρα, αν το κάνει. Εγώ πιστεύω ότι. Εγώ σε έβαλα και σε μία ανακοίνωση που είχατε βάλει και με κυνήγησε ένας γνωστός συνάδελφος μέσα εισαγωγικά, ο ίδιος λέει ότι δεν είναι συνάδελφος. Μία ανακοίνωση ότι στηρίζουμε την πόλη μας, η 06 στηρίζει την πόλη κτλ. Και έγραψα εγώ, παιδιά, μακάρι να δούμε και σύντομα πολλούς Κορίνθιους ποδοσφαιριστές, μιλάμε τώρα για πριν από 1-1,5 μήνα, έτσι. Πολλούς Κορίνθιους ποδοσφαιριστές να ακολουθήσει το παράδειγμα του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και του βόλεϊ της Κορινθίας. Και το έχει κάνει και η Ολυμπιάδα στο μπάσκετ τα κορίτσια, το έχει κάνει και η ομάδα μπάσκετ της Κορίνθου και το βόλεϊ των γυναικών. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτοί που στηρίχτηκαν στα δικά μας παιδιά έχουμε καλούς αθλητές. Σαφώς έχουμε καλούς αθλητές και απλώς είναι και μια διαδικασία η οποία όταν την ξεκινάς θέλει υπομονή. Θέλει επιμονή, γιατί μην ξεχνάτε ότι το παράδειγμα και του ΚΑΟ και της ΑΣΠ δεν είναι απαραίτητο που έγινε σε ένα χρόνο ή σε δύο. Όχι. Έτσι, υπήρξε μια διάρκεια αρκετών χρόνων και υπομονής για να φτάσουν στην κορυφή. Πιστεύω λοιπόν όταν επιλέξει αυτόν τον δρόμο που εμείς τον επιλέξαμε, όπως είπατε, μόνο κέρδος έχουμε και μόνο ωφέλη μπορεί να μας φέρει. Όπως εξάλλου είναι σημαντικό έτσι να υπάρχει ένας πρόεδρος, ο Δημήτρης Πινιάρης, ο οποίος ήρθε για να προσφέρει στο ποδόσφαιρο και έχει προσφέρει ήδη αρκετά. Ήρθε για να βοηθήσει την πόλη να αποκτήσει ένα διαφορετικό πρεστίζ σαν ομάδα και σίγουρα στο 06 έδωσε μια άλλη διάσταση στην Κόρινθο από αυτή η οποία υπήρχε προεποχής Δημήτρη Πινιάρη. Βλέπουμε ότι έχετε στηρίξει πάρα πολύ το θέμα της ακαδημίας και δίνετε τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο σε ένα υγιές περιβάλλον και να μάθουν τα μυστικά του ποδοσφαίρου με επαγγελματίες. Αυτό είναι σημαντικό. Ακούμε συχνά αυτό, αυτό είναι σημαντικό. Τι λοιπόν προσφέρει μια οργανωμένη ακαδημία στο παιδί που θα έρθει να παίξει ποδόσφαιρο, τι διαφορετικό θα μάθει από το ποδόσφαιρο της Αλάνας? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο πολλοί γονείς ίσως το περνάνε πολύ ελαφρώς. Δηλαδή δεν ασχολούνται πάρα πολύ μερικές φορές με το ποδόσφαιρο όπως θα ασχοληθούν με το ένα φροντιστήριο αγγλικών, γαλλικών, έτσι, μαθηματικών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει ο γονιός να κάνει μια έρευνα αγοράς, γιατί όπως σε όλους τους χώρους και τσαρβέ, έτσι και σε ποδόσφαιρο, υπάρχουν ακαδημίες οι οποίες λειτουργούν με πολύ σωστό τρόπο, υπάρχουν ακαδημίες μέτριες, υπάρχουν ακαδημίες οι οποίες κακά τα ψέματα λειτουργούν καθαρά με ένα οικονομικό όφελος αυτών που τις δημιουργούν. Και όλο αυτό πρέπει να είναι ένα θέμα προς εξερεύνηση για τον γονιό. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει πρώτα να επιλέξουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει το αντικείμενο, όχι επειδή και εγώ προέρχομαι από αυτό το κλάδο, αλλά θεωρώ ότι η εξειδίκευση πλέον και στη ζωή μας έχει μπει εδώ και χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουν τους χώρους που αθλούν τα παιδιά τους, να υπάρχουν και συνθήκες οι οποίες θα είναι κατάλληλες, και από εκεί πέρα τη διαδικασία της εξέλιξης του αθλητή. Δηλαδή, δυστυχώς υπάρχουν παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή ξεκίνησαν μια ακαδημία και όταν πήγαν σε μια μεγάλη ομάδα, κάποιοι τους σταμάτησαν το ποδόσφαιρο. Έτσι, γιατί όταν θέλανε να φύγουν, δεν μπορούσαν να φύγουν και το δελτίο τους δεν το έδιναν. Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό και έχουμε και παράδειγμα και μέσα στην πόλη πάρα πολύ έντονο που δεν θα αναφέρω το όνομα του αθλητή. Και υπάρχουν ακαδημίες οι οποίες λειτουργούν με την προοπτική ο αθλητής να πάρει τα πρώτα στοιχεία και από εκεί πέρα να εξελιχθεί όσο μπορεί περισσότερο. Νομίζω ότι αυτές είναι οι επιλογές που πρέπει να κάνει ένας γονιός για να προσέξει και να προσφέρει στο παιδί του ό,τι καλύτερο μπορεί ο ίδιος εφόσον έχει το παιδί του ταλέντο του.
Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα με τον κύριο Μπινιάρη. Μιλάμε για το τοπικό ποδόσφαιρο, μιλάμε και για τις ακαδημίες, μιλάμε για αυτά που έχουν σημασία, αυτά τα μικρά στο ποδόσφαιρο που μας κάνουν να τα αγαπάμε και να λέμε, αν και εγώ είμαι κυρίως μπασκετικός, κύριε Μπινιάρη, για να ξέρετε. Άρρωστος με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Άρρωστος. Γιατί με έχει πληγώσει και λίγο παραπάνω Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Υπάρχει, είναι σε μια. Όλες οι άρρωστες σε πληγώνουν και σε πονάνε. Σωστό. Λοιπόν, πέρσι λοιπόν η 06 είχε εξαιρετικές μονάδες. Σαν μονάδες, σαν παίχτες, σαν αξία. Πολλοί είπαν ότι ήταν η ομάδα που είχε το πιο ακριβό μπάτζετ ή τουλάχιστον λόγω των ακρών. Τον Μπιάτσα, το μάνατζερ και τα λοιπά, ότι είχατε καταφέρει να έχετε εξαιρετικές μονάδες. Γιατί εγώ φέτος μου φαίνεται ότι θα έχετε μια καλύτερη πορεία και καλύτερο δέσιμο σαν ομάδα? Γιατί αρχίζετε σιγά σιγά να γίνεστε φίλοι της ομάδας μας, κύριε Τσαρμπή, και εσείς. Λέτε γι' αυτό? Όχι. Κοιτάξτε, δείτε, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σωστή η παρατηρήση που κάνατε, ότι όντως πέρσι είχαμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, όχι ότι φέτος δεν έχουμε. Αυτό που ίσως δεν καταφέραμε και δεν κατάφερα εγώ προσωπικά ήταν να πάρω καλούς συμπαίχτες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό τα λέει όλα, ότι μια ομάδα η οποία δεν έχει πάρει καλούς συμπαίχτες, που είναι δύσκολο να το ξέρεις αυτό όταν κάνεις μια επιταγραφή παιχτών, είναι δύσκολο να γίνει και ομάδα. Ή μάλλον είναι δύσκολο να προσφέρει τα αναμενόμενα σύμφωνα με την αξία των ποδοσφαιριστών. Και εξάλλου να ξέρετε ότι μια ομάδα η οποία χτίζεται για πρωταθλητισμό, είναι δύσκολο να τα κάνεις όλα. Δηλαδή και να κάνεις καλή ομάδα και να παίξεις καλό ποδόσφαιρο και να πάρεις το πρωτάθλημα και να μην κάνεις ήττα. Γιατί κατά ψέματα ο πρωταθλητισμός σημαίνει ότι όλη η ομάδα, από τον πρόεδρο μέχρι τον φροντιστή, πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Και πρέπει να γίνει και πολύ γρήγορα, έτσι. Και πρέπει να γίνει άμεσα, όχι αυτό, πολύ. Αυτό δηλαδή. Εγώ πηγαίνω σε κάθε γενική συνέλευση του ΠΑΣ Κόρινθος και ακούω πότε θα πει, πότε θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Πότε θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι ο μόνιμο, κόσμος θέλει το πρωτάθλημα, έτσι. Είναι αλήθεια. Όμως εγώ πρόπερση άκουσα στον ΠΑΣ Κόρινθος, που ήταν μια πολύ προβληματικά οικονομική ομάδα, έτσι, δεν ήταν κρυφό αυτό, ήταν ένα βήμα την καταστροφή, το να λέει ότι πρώτο είναι να νοικοκυρέψουμε εμείς την ομάδα, σε 1-2 χρόνια θα μιλάμε για πρωτάθλημα. Ο οπαδός όμως δεν το δέχεται με τίποτα αυτό. Ναι, αυτό είναι γνώρισμα του Έλληνα, δεν μπορεί να το δεχτεί. Ο οπαδός αυτό που θέλει είναι να πάει να εκτονωθεί στο γήπεδο καταρχάς, δεύτερον να νικήσει η ομάδα του και τρίτον να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν ο πρωταθλητισμός έχει μια πίεση από όλες τις απόψεις. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να σταθμίσεις τα πράγματα, θα πρέπει να έχεις υπομονή, να έχεις επιμονή και πιστεύω ότι ο πρωταθλητισμός θα έρθει εφόσον λειτουργείς σε σωστές βάσεις. Επιχειρηματίες είναι κοντά στην ομάδα, δηλαδή είναι βιώσιμη οικονομικά αυτή η ομάδα, γιατί πέφτουν πολλά χρήματα, ειδικά για μια τοπική κατηγορία. Εντάξει, μην φανταστείτε το ποσό είναι ένα εξωφρενικό ποσό, έτσι, είναι ένα ποσό το οποίο σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι και 5.000 ευρώ. Έκανα με 5.000 ευρώ, μόνο φυσικά μπορεί. Ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ η ναι, ξεπερνά, ομάδα. Ξεπερνάει η ομάδα τις 60.000 ευρώ. Είναι ένα σημαντικό ποσό. Σαφώς είναι σημαντικό ποσό. Αυτή τη στιγμή η ομάδα σε πρώτη φάση στηρίχθηκε σε μεγάλο ποσοστό στον πρόεδρο, στον Δημήτρη Μπινιάρη, ο οποίος άμεσα στηρίζει οικονομικά την ομάδα και τη στηρίζει. Αλλά αυτό που είδαμε από πέρσι, είτε από συμπάθεια που καλή λειτουργία δική μας, είτε από λάθη αντιπάλων μας, η ομάδα φέτος έχει μια μεγάλη δυναμική σε επιχειρηματίες. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε περάσει τα 360 διαρκείας, το οποίο είναι ένα ρεκόρ για την Κόρινθο 06, και βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι πλαισιώνουν αυτή τη στιγμή τον πρόεδρο, και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί και μας κάνει πρωταθλητές σε αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Και πιστεύω ότι είναι χαρούμενοι όλοι, και ο πρόεδρος βασικά και η διοίκηση, και εγώ σε δεύτερο ρόλο, γιατί εγώ προπονητής είμαι σήμερα, είμαι, αύριο μπορεί να μην είμαι. Το σημαντικό είναι και αυτά τα 360 διαρκές να είναι και στις κερκίδες, να στηρίζουν τη φωνή τους με το χειροκρότημά τους, γιατί και ο παίκτης θέλει να βλέπει. Δεν ανταποκρίνεται πάντα διαρκεία σε κόσμο. Ξέρω, είναι αυτό και ο τρόπος για να βοηθήσει την ομάδα. Αλλά... Ναι, δεν γίνεται ποτέ σε κανένα ποδόσφαιρο. Στον Ολυμπιακό παίρνουν διαρκεία και δεν πάνε να δουν πολλά παιχνίδια, πάνε σε τρίτα σαν παιχνίδια. Αλλά αυτό δίνει μια δυναμική, μια αλλαγή φιλοσοφίας που έχει η ομάδα, και δίνει μια ομάδα η οποία πλέον ανοίγεται κοινωνικά στην Κόρινθο. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι να κατακτήσουμε τους Κορίνθιους. Να ξέρετε ένα παράδειγμα της Ρεάλ, ότι ο Μπερναμπέου όταν ανέλαβε τη Ρεάλ είχε δύο φιλάθλους. Αυτόν και ένα φιλάθλο στη Μαδρίτη. Και κατάφερε να κάνει μια ομάδα με κοινωνική βάση, και αυτή τη στιγμή να είναι τις μεγάλες δυνάμεις στον κόσμο, έτσι. Mm-hmm.
Συμφωνώ με απόλυτα μαζί σας. Δηλαδή, θέλει υπομονή. Θέλει μια ομάδα χωρίς να είναι στην τοπική κοινωνία, να ζυμωθεί με την τοπική κοινωνία, δεν μπορεί με τίποτα. Δεν έχει μέλλον. Δεν έχει μέλλον. Όπως και μια ομάδα που είναι στην κοινωνία και φαίνεται την κοινωνία απέναντί της, πάλι δεν έχει μέλλον. Γιατί όλοι μιλάμε για την ιστορία μας, όλοι έχουμε μια ιστορία, είτε σαν άνθρωποι είτε σαν επαγγελματίες, αλλά κάποια στιγμή όμως ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ιστορία και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Όταν λοιπόν δεν την υποστηρίζεις και εκθέτεις εσύ ο ίδιος την ιστορία σου, αυτό είναι κάτι που δεν το πληρώσεις. Εμένα ο Σταύρος ο Μπινιάρης ανέβηκε χιλιόμετρα στο δικό μου σύστημα αξιών όταν τον κάλεσα να κάνουμε μια δήλωση κοινή για να έχουμε ένα όμορφο αγώνα ποδοσφαιρικό. Εγώ τα βλέπω πολύ αυτή τη δήλωση. Τα βλέπω πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Τα βλέπω σημαντικά όταν σε πείσμα αυτών που θέλανε αίμα και άμμο μέσα στο γήπεδο βρέθηκε ο Σταύρος ο Μπινιάρης, ήρθε στο μέσα εισαγωγικά στο στόμα του λύκου για να κάνει μια δήλωση ότι ρε παιδιά, ποδόσφαιρο είναι. Ελάτε να παίξουμε, ελάτε να διασκεδάσουμε, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Τώρα αν υπάρχουν κάποιοι που είναι άρρωστοι και θέλουν να πέφτει ξύλο στις κερκίδες και μέσα στο γήπεδο, εντάξει, θα κάνουμε. Sorry κιόλας, αλλά εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω. Κοιτάξτε, ούτε εγώ. Εμένα ο χαρακτήρας μου και η φύση μου είναι αυτή. Ενωτικός. Ναι, δεν μπορώ ούτε να έρθω σε κόντρες και δεν έχω και κόντρες, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα ότι ο φίλαθλος θα υποστηρίξει την ομάδα του και σε ένα αγώνα προσωπικό θα βρήσει. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο. Βγάζουμε και τα σπασμένα μα. Έτσι, όχι, είναι δυνατόν. Και εγώ όταν πάω σε φίλο, θα σου βρίζω. Άλλο το να βρίσεις και άλλο το να απειλείς. Το να απειλείς και να τα μπαίνεις τώρα σε μια προσωπική διαμάχη μετά τον αγώνα. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο. Και είναι άρρωστο. Είναι άρρωστο και ας το κρίνει ο καθένας μας. Έτσι, δεν μπορούμε να κρίνουμε τη φιλοσοφία και το μυαλό του καθενός. Πάντως νομίζω ότι πέτυχε αυτή η προσπάθεια που κάναμε τότε. Ναι, νομίζω δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι πέτυχε. Είναι μια συνεισοποίηση. Γιατί υπήρχε πολύ πόλωση εκείνες τις μέρες. Εγώ είχα αρχίσει να ανησυχώ για αυτά που έβλεπα. Ότι θα έρθουμε, θα κάνουμε, θα ράν. Εντάξει, πολλές φορές λέγονται και πράγματα τα οποία ξέρετε ότι απέχουν την πραγματικότητα. Ναι, αλλά κάποιοι επειδή δεν έχουν μυαλό, τους επηρεάζουν. Τους τρομπάρανε κιόλας το να. Ναι, ότι θα γίνει αυτό. Ότι... Ξέρετε και μια φορά και ο φίλατος θέλει να νικήσει η ομάδα του, μεταφέρει και κάποιες φήμες οι οποίες τις κάνει λίγο περιβολικές για να βοηθήσει. Το κακό είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Αυτό οι δημοσιογράφοι είναι κακός αν το κάνουν. Αυτό από εκεί πέρα είπαμε ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που γράφει και αυτά που λέει. Έτσι, ας κρίνει ο κόσμος. Φέτος το κλίμα θα καταφέρετε από κοινού να είναι καλύτερο ώστε να μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με μπάλα. Να βλέπουμε μέσα εμείς, στο να σας πω κάτι τώρα, γιατί εγώ δεν μπορώ τώρα να απολογηθώ τώρα για την Μπασκόρθο, έτσι, ούτε για τους ανθρώπους στη ρήξη. Εσείς μπορείτε να ασχοληθείτε μόνο με την 06. Εγώ μπορώ να ασχοληθώ με την 06, γιατί αυτό ισχύει και αυτό είναι το λογικό. Εμείς νομίζω, κύριε Τζαμπέ, αν δείτε την μικρή πορεία που έχω ένα χρόνο στην ομάδα, ούτε ασχοληθήκαμε εχθρικά, ούτε βγάλαμε κάποιες ανακοινώσεις σε βαθμό αυτών που δεχτήκαμε, έτσι. Όχι ότι δεν βγάλαμε καθόλου, για να πούμε το. Την πραγματικότητα, αλλά σίγουρα δεχτήκαμε πάρα πολύ πόλεμο και ανταποδώσαμε πολύ λίγο. Οπότε πιστεύω ότι ένα γνώρισμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι όταν αισθάνεσαι δυνατός, όταν αισθάνεσαι ισχυρός, δεν ασχολείσαι να ψοφήσει η γελάδα του γείτονα. Κοιτάς εσύ να κάνεις ένα δικό σου κοπάδι το οποίο θα υπερνικήσει το γείτονα. Να. Οπότε θεωρώ ότι η φιλοσοφία μας, αυτή η οποία υπήρξε πέρσι και πρέπει να ενισχυθεί φέτος, είναι να μην ασχοληθούμε. Στους τελευταίους τρεις μήνες λίγο μας τα χαλάσατε πέρσι. Ενώ υπήρχε, κοίταζε από ψηλά η 06 και έκανε την πορεία πρωταθλητισμού. Τελικά υπέκυψε σε αυτό το γαϊτανάκι των ανακοινώσεων της. Εντάξει, ένα επικοινωνιακό. Και είδα μετά και τα κακά αποτελέσματα. Μια επικοινωνιακή. Δηλαδή νομίζω ότι αποπροσανατολίστηκε η ομάδα. Αν κάποιοι με αυτές τις δηλώσεις προσπαθούσαν να παίξουν με το μυαλό της 06, μάλλον το πέτυχαν. Δεν θα συμφωνήσω ούτε θα διαφωνήσω. Απλώς θα πω ότι και από τη στιγμή το επικοινωνικό παιχνίδι ανταποκρίνεσαι, αλλά εμείς ανταποκριθήκαμε σε πολύ πιο με σεβασμό και με μετριότητα σε αυτό που δεχτήκαμε. Μετριοφροσύνη. Μετριοφροσύνη, σωστά, γιατί μην ξεχνάτε ότι αν δείτε τα site και το Facebook που δυστυχώς είναι ένα μέτρο κοινωνικής δικτύωσης, δεχόμαστε και ακόμα σαν ομάδα, έτσι δεν λέω προσωπικά προς Θεού, αρκετό πόλεμο. Και εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω ότι όταν. Έχεις μια ομάδα και δεν. Και ασχολείσαι περισσότερο και με την ομάδα του άλλου. Πολύ, δηλαδή, όχι με την ομάδα τη δικιά σου, αλλά ασχολείσαι πιο πολύ με την ομάδα του άλλου. Αυτό είναι τώρα ούτε... μιλάτε για τους οπαδούς όμως. Μιλάω γενικά ότι. Εντάξει, ο άρρωστος είναι άρρωστος τώρα, τι να λέμε. Ναι, δεν είναι, δηλαδή το θεωρώ μικρό, μικροπρέπεια. Δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που θέλω να κάνεις είναι να ασχοληθείς με την ομάδα σου
Έχεις την ιστορία σου. Πάντως οφείλω να σου πω ότι περισσότερα σχόλια στα άρθρα του Ολυμπιακού γράφουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Στα περισσότερα σχόλια στα άρθρα του Παναθηναϊκού γράφουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ναι, αυτό... Εμείς δεν έχουμε κάπου να γράφουμε σχόλια, τα γράφουμε στο Facebook. Κύριε Τζαμπέ, γι' αυτό και δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Γι' αυτό βλέπουμε μπαλάρα και λέμε γι' αυτό τώρα πάμε πότε τελειώνει. Αν δεν τελειώνει. Γι' αυτό ακριβώς εμείς ασχολούμαστε με όλα τα άλλα, ασχολούμαστε με τους διαιτητές. Ασχολούμαστε με όλα τα άλλα, εκτός του ποδόσφαιρου. Για την ίδια στιγμή υπάρχουν ομάδες που δίνουν 220. Λοιπόν, δηλαδή αυτό που είναι το άμεσο αντικείμενο που είναι το ποδόσφαιρο για ασχοληθείς, ασχολούμαστε σαν άνθρωποι με όλα τα άλλα. Οπότε, τι μας αρέσει, το κουτσομπολιό, το κουσκούς και όχι η ουσία. Έτσι, δεν μας αρέσει η ουσία, δεν θα κάνουμε τίποτα ποδόσφαιρο. Είναι απλό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση από το να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία στο φετινό πρωτάθλημα. Εγώ επιμένω, μας αρέσει αυτό που κάνετε. Μας αρέσει ότι βλέπουμε παίχτες Κορίνθου σιγά σιγά να έρχονται σε μια κορινθιακή ομάδα. Και μακάρι οι κορινθιακές ομάδες να ασχοληθούν να βρουν τα ταλέντα σε όλες τις μικρότερες κατηγορίες, να επιστρέψουν και παίχτες που παίζουν σε άλλες περιοχές. Γιατί υπάρχουν παίχτες που πραγματικά πολύ αξιόλογοι παίζουν σε άλλες περιοχές και σε τοπικά πρωτάθληματα. Ναι. Γιατί λοιπόν να μην στηριχτούν σε αυτούς οι ομάδες μας. Περιμένουμε καμιά καλή μεταγραφή ή καμιά έκπληξη από τη 06 στο... Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι άμεσα θα υπάρξει κάποια μεταγραφή άλλη. Νομίζω ότι... Έχετε διαπιστώσει κάποιο κενό στην ομάδα που θα θέλατε να... Θεωρώ όχι, αλλά αυτό όμως από τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Γιατί ξέρετε άλλο εικόνα των προπονήσεων, αλλά η γενική αίσθηση μου είναι ότι δεν έχουμε κάποιο κενό αυτή τη στιγμή. Αλλά από τα πρώτα φιλικά που θα κάνουμε, αν χρειαστεί κάποια μία πότε ενίσχυση... Θα γίνουν, πότε ξεκινάνε. Στην 19 ξεκινάμε με τον Νεάτη Αθηκίνο στο στάδιο. Αν δούμε λοιπόν στα φιλικά ότι κάπου κάτι δεν έχουμε κάνει καλά ή δεν μας καλύπτει πλήρως, πιθανόν να υπάρξει μια προσθήκη τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πιθανόν. Δεν το βλέπω όμως να υπάρξει. Και πού μπορεί να βρει κάποιος τα εισιτήρια διαρκές Κόρινθος 06? Παντού. Παντού. Στον Ελέκτρα όχι, δεν μπορεί. Όχι, και να γίνεις μαύρης. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος ο οποίος είναι η διοίκηση... Ο κ. Μακλάρας, ο οποίος έχει, είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται επικοινωνικά με την ομάδα η οποία το έχουν. Γενικά νομίζω ότι. Στην Αθλούπολη μπορώ. Στην Αθλούπολη έχω. Να, που έχουν μείνει μερικά. Γενικά το αν θες να βρεις αδιαρκές, πιστεύω ότι. Καλό να στηρίξουμε λοιπόν τις ομάδες κορινθιακές. Αυτό το μικρό αντίτιμο που δίνουμε για ένα εισιτήριο διαρκές είναι βοήθεια, δείχνεις ότι είσαι κοντά στην ομάδα. Είναι σημαντικό. Πολύ σημαντική βοήθεια αυτή την εποχή και είναι και όχι μόνο σημαντική, αλλά και ηθική, γιατί βλέπεις ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος σε αυτό που πρεσβεύεις, σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Μακάρι να συνεχίσετε με το ίδιο ήθος, κύριε Μπινιάρη, να ασχολείστε μετά το κορινθιακό ποδοσφαίρο. Γιατί χρειάζονται τέτοιοι άνθρωποι και μακάρι να την προσπάθεια που ξεκινήσαμε πέρσι, γιατί εσείς το κάνετε συνοποιημένα, να βρει ανταπόκριση και από όλες τις ομάδες της Κορινθίας, ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα και να ευχαριστούμε και αγώνες. Γιατί είδαμε και κάποιους πολύ ωραίους αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων, με αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με γκολ δικό σας στο 90 φεύγα. Με γκολ. Δηλαδή είχαμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Με γκολ αντιπάλου 90 φεύγα που χάσαμε. Ναι. Πρωτάθλημα. Εντάξει. Αυτά είναι μέσα στο. Αυτά όμως είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Αυτά είναι που μας κάνουν να αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η ποιότητα φέτος των ομάδων που είναι πολύ καλύτερη. Θα δούμε πολύ ωραία μπάλα. Αισιοδοξώ ότι θα υπερνικήσει όλα τα υπόλοιπα. Και όντως ο φίλος ο οποίος θα έρθει θα έρθει και με την παρουσία του θα είναι αυτός ο οποίος θα προασπίσει το να μην υπάρχουν ούτε επεισόδια, ούτε αντιδικίες, ούτε πολλώσεις. Να πάμε να δούμε μπαλίτσα λοιπόν. Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε κύριε Μπινιάρη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φετινό πρωτάθλημα και πάμε Εύη να ακούσουμε μουσικούλα. Ευχαριστώ πολύ.